Δες την ναι, γιατί δεν έχεις πάει στη Eurovision. Περιμένω να μεγαλώσω λίγο ακόμη. Όχι, θα σου πήγαινε. Και θα είμαι σαν τις γριές που είχαν πάει της Ρωσίας τότε. Όχι, όχι, να φτάσω καλέ. Να πω και εγώ. Εγώ για σένα θα υποχωρήσω. Πάμε με το σημαίακι και θα λέω δες πίνα. Η Eurovision είναι για νέα παιδιά. Για να πηγαίνουν έτσι να δείχνουν τις δυνατότητες, τις ικανότητες που έχουν. Είσαι γραμμή. Βέβαια, είχες δεχτεί πρόταση, ξέρω. Πολάκης. Και γιατί είπες όχι. Έφτασα πάρα πολύ κοντά στο να πάω τη χρονιά που συμμετείχε η Έλενα Παπαρίζου. Εντάξει, θα πω πολύ γρήγορα αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη. Έχει τραγουδήσει η Έλενα, έχω ξετρελαθεί. Θεωρώ ότι είναι η νικήτρια. Και στην αρχή η Έλενα δεν ψηφιζόταν από τον κόσμο όπως της αναλογούσε. Θυμάμαι, δούλευα τότε στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να φύγω. Η Μελίνα ήταν μωρό στη Βούνια. Και ήμουν έτοιμη να φύγω, είχα τρελαθεί και σε όλο το δρόμο, στη διαδρομή, γιατί πήγαινα στο μαγαζί που τραγουδούσα, έπρεπε να φύγω, σκεφτόμουν, όχι ρε, όχι δεν ψηφίσετε την Παπαρίζου. Τώρα θα δείτε, θα σας κάνω, θα έρθω του χρόνου, είχα δημόσει πάρα πολύ. Φτάνω στο μαγαζί, μου είπαν ότι η Έλενα είχε εξφενδονιστεί στην πρώτη θέση, εκεί που έπρεπε να είναι. Ήταν η πιο κοντινή φάση που έφτασα ποτέ, από θυμό. Ξέρεις την ιστορία. Δεν ψήφισαν την Έλενα. Θα τα εκνευρίσουμε με τον κοκλόνι. Ναι, ξέρεις ποια είναι, από θυμό πρέπει να πας.